Πάμε παρακάτω. Λέγε, άλλο. Λοιπόν, θέλω τα προγνωστικά σου. Τι προγνωστικά? Μπάγερν Ολυμπιακός. Μπάγερν Ολυμπιακός. 2-3 γκολ. Έφυγες από τον γκολ κολ. Τι είναι αυτό? Χθες που λέγαμε ότι είναι πιθανό γκολ κολ. Θα βάλει ο Ολυμπιακός γκολ στην Μπάγερν. Θα βάλει. Γιατί πόσο δίνει όμως το. 1-60. 1-60. Το 2-3 γκολ σε δίνει πάνω από 2-5. Ναι, πόσο δίνει το 2-3 γκολ? Το 2-3 δίνει 2-75. Γιατί να μην το χώσω 2-3? Με ποιο σκεπτικό? Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα κατεβάσει καλή εντεκάδα. Την καλύτερη δυνατή. Θα σα πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός θα πάει τώρα, μίλουσα με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. 4 στην άμυνα. Τον Αβραμίδη. 4 στην άμυνα, Αβραμίδη. Του λέω, κοίταξε να δεις. Αν δεν παίξει ο Αβραμ πάνω στον Λεβαντόφσκι. Καλός είναι ο Αβραμ. Ναι, ο Αβραμ είναι ο καλύτερο. Μισό, γελούσαμε. Γελούσαμε και εγώ. Γελούσαμε, λάθος γελούσαμε. Και εκτεθήκαμε. Εκτεθήκαμε και τρώει σίδερα. Λάθος. Μαζί με το Σεμέδο έχουν κάνει τρομερό δίδυμο. Ο Σεμέδο, ο κόλος του έχει γίνει να μου σαν αερόστατο. Καλώς μετά τον τραυματισμό. Είναι αργός. Στο μεγάλο χώρο. Σε αυτό το μάτσο όμως ο Σεμέδο που δεν θα πάρει μέτρα, θα δεις ότι θα είναι καλός. Αν έβαλε Αβραμ Σεμέδο και μεριά, τρεις, πάνω σε Λεβαντόφσκι ο ένας και ο άλλος λίγο κοντά, σε μικρό βάθος, 1-1,5 μέτρο, θα τον κλείνανε. Αυτό είναι που έλεγες πριν για την ευθεία, για το βάθος. Αν βάζανε και τον Ομάρ επάνω στον Γκάμπι σε ντουμπλάρισμα με κάνα το Ροσίδι ή κάναν άλλο χαφ, τον Γκάμπι, εγώ τον Γκάμπι και τον αυτόν μετράω. Ούτε Μίλερ, ούτε Κουτίνιο. Κουτίνιο. Υπάρχει πιο εκνευριστικό Κουτίνιο, από τον Μίλερ. Μίλερ. Ναι. Από τον κύριο Μίλερ. Ναι. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό ποδοσφαιριστής. Ούτε χαφ είναι, ούτε εξτρεμ είναι. Πώς ήταν ο Λιμπερόπουλος? Λιμπερόπουλος ήταν φορ με συμμετοχικότητα μεγάλη. Ο Λιμπερόπουλος ήταν σέντερ φορ με μεγάλο νοητικό επίπεδο. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά πολύ αργός. Αν ο Λιμπερόπουλος ήταν γρήγορος, στην Ευρώπη θα έπαιζε. Ο Χριστοδουλόπουλος τι θέση έπαιζε? Ποιος? Ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος εξτρέμιν. Και φόρτον έχεις δει κατά συνθήκη. Πότε τον είδες φόρτον? Κατά συνθήκη. Τι συνθήκη τώρα, με τις συνθήκες της Λοζάνης θα μιλάμε τώρα. Συνθήκη. Το βλέπεις 2-3 γκολ. Τολμηρό και μ' αρέσει. Μα δεν έχει κάτι άλλο. Μ' αρέσει το τολμηρά. Μα να σου πω κάτι. Θα πεις γκολ. Εντάξει. Θα πεις over 3,5. Εντάξει. Δηλαδή βάλε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Στο γκολ. Ναι. Σου λέω κάτι. 1,65. Σου λέω την αξία του γκολ. Δηλαδή μπορεί να μην φάει το 3-0. Πες ότι για επαγγελματίες παίκτες στοιχήματος. Στο Chelsea. Άγιαξ, ναι. Στο τέταρτο λεπτό κάνανε τσιγάρο. Πίνανε το ουισκάκι του, οτιδήποτε. Ποιο, το over 3,5? Όχι, στο γκολ. Στο γκολ. Είχαν πληρωθεί και γεια σα. Ναι, είχε τελειώσει η βουγάδα. Και εγώ έπαιξα τη λειψία και είχα αιμορροίδες μέχρι το τέλος και δεν μπήκε το γκολ. Και κόλ. Δεν μπήκε. Τι να κάνουμε. Σου λέω είναι άτιμη η ομάδα. Εντάξει, και το στίγμα άτιμο είναι. Είναι ωραία η γοητεία, αλλά είναι άτιμο να πούμε. Εντάξει, τώρα